Να ανοίξουμε μία παρένθεση με τις ψυχολογικές προεκτάσεις και αυτό το ψυχολογικό αποτύπωμα του σεισμού στις ψυχές μικρών παιδιών. Από τη μία θα εστιάσουμε σε όλα αυτά τα παιδάκια και στην Τουρκία και στη Συρία που έχουν βιώσει αυτές τις τραγικές καταστάσεις, αυτή τη βιβλική καταστροφή, πολλά από αυτά ορφανά πλέον, καθώς έχουν χάσει όλα τα μέλη των οικογενειών τους, και από την άλλη θα εστιάσουμε και σε όλα τα παιδάκια που στημένα μπροστά σε μία τηλεόραση αντικρίζουν αυτές τις τραγικές περιπτώσεις και πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ο γονιός σε μια τέτοια περίπτωση. Θέλω να πάμε στην ψυχολόγο του Χαμόγελο του Παιδιού, την κυρία Διονυσία Τζαμαλούκα, προκειμένου να μας κατευθύνει και να τοποθετηθεί. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε θερμά και για την πρόσκλησή σας και τη φιλοξενία σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Να ξεκινήσουμε λίγο με το εξής ερώτημα. Πόσο δυνατά είναι τα βιώματα για όλα αυτά τα παιδάκια που ζουν, που βιώνουν αυτό τον εφιάλτη στην γειτονική Τουρκία και τη Συρία, και βέβαια πόσο διάστημα θα χρειαστεί προκειμένου να ξεπεράσουν όλες αυτές τις ψυχολογικές δυσκολίες? Αρχικά αντιλαμβανόμαστε ότι μπροστά σε μια τέτοια φυσική καταστροφή, σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός, όλοι αισθανόμαστε πολύ έντονα συναισθήματα φόβου, αβεβαιότητας, γενικότερης αβοηθησίας. Αν σκεφτούμε μάλιστα μέσα από τα μάτια των μικρών παιδιών, καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό παίρνει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Ακριβώς γιατί και τα ίδια τα παιδιά δίνουν τέτοιες διαστάσεις σε όλα τα πράγματα γύρω τους. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ έντονο συνέστημα βεβαιότητας, το οποίο προκύπτει και από το εφηνιδιαστικό των φυσικών καταστροφών. Έχουμε κάτι ξαφνικό και κάτι μη ελέγξιμο με κάποιο τρόπο. Πρόκειται για μη ελέγξιμη κατάσταση και φυσικά την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Μπορούμε λοιπόν να δούμε πολύ έντονα αρνητικά συναισθήματα, όπως την εκδήλωση πολύ έντονου φόβου, που μπορεί φυσικά να έχει να κάνει και με τις τραυματικές εμπειρίες των παιδιών και με το ίδιο το τραυματικό βίωμα. Μπορούμε να δούμε όλη αυτή την αίσθηση της ανασφάλειας και της αβοηθησίας, και φυσικά είναι πιθανό να δούμε και κάποια συμπτώματα μετατραυματικού στρες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το ένα σκέλος της συζήτησης και της ερώτησής μου. Το άλλο πηγαίνει σε εμάς, ερχόμαστε στα Ελληνόπουλα, που πραγματικά μέσα από δελτία ειδήσεων, μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές, μέσα από έκτακτες ενημερώσεις τηλεοπτικών σταθμών, έρχονται σε επαφή με όλες αυτές τις τραγικές εικόνες. Πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ένας γονιός και τι πρέπει να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία δέχεται από ένα μικρό παιδί, από ένα παιδί νηπιαγωγείου, από ένα παιδί δημοτικού? Είναι πάρα πολύ λογικό και επόμενο τα παιδιά να έρχονται αντιμέτωπα με τη θέαση και σκληρών εικόνων και με όλη την ειδησιογραφία και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Επομένως, η πιο σωστή στάση που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ακριβώς να διατηρήσουμε έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με τα παιδιά. Χωρίς αναγκαστικά να μπούμε σε λεπτομέρειες όσον αφορά τα διάφορα συμβάντα. Η στάση μας λοιπόν πρέπει να είναι η ειλικρίνεια. Και ακόμη και σε περίπτωση που δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε κάτι, που δεν έχουμε την επιπλέον γνώση, όχι μόνο δεν είναι κατακριτέο, αλλά είναι και επιθυμητό αντίθετα το να το παραδεχτούμε, να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε. Υπάρχουν κάποιες λέξεις, κάποιες απαντήσεις, κάποιες εκφράσεις που πρέπει ένας γονέας να αποφύγει στο πλαίσιο των απαντήσεων που δίνει? Δηλαδή, λέξη θάνατος, στο ερώτημα για παράδειγμα, αν θα ξαναδεί τη μαμά ή τον μπαμπά του αυτό το παιδάκι, τι πρέπει να απαντήσει ένας γονέας σε ένα μικρό παιδάκι 5, 6, 7 ετών? Πάντοτε φυσικά υπάρχουν, όπως πολύ σωστά είπατε, κάποιες συγκεκριμένες λέξεις οι οποίες είναι επιβαρημένες με μια αρνητική χρειά και συναισθηματικά φορτισμένες που μπορούμε να τις αποφύγουμε, όπως και πολύ αναλυτικές λεπτομέρειες ανηφορικά με τα συμβάντα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως γονείς και γενικότερα ως ενήλικες ερχόμενοι σε επαφή με τα παιδιά είναι να τα ενδυναμώσουμε, να τα εμψυχώσουμε, να εκφράσουν το συναίσθημά τους, γιατί είναι απόλυτα ανθρώπινο και λογικό να βιώνουν φόβο, να μοιραζόμαστε κι εμείς μαζί τους το αντίστοιχο δικό μας συναίσθημα, καθώς επίσης και να τα ενθαρρύνουμε, να τους πούμε ότι θα βρισκόμαστε και δίπλα τους να τα φροντίζουμε. Απορία μπορεί να δημιουργηθεί, να προκληθεί ένα τραύμα εντός και εκτός εισαγωγικών στην ψυχούλα ενός μικρού παιδιού μέσα από μια λανθασμένη απάντηση ενός γονέα?
θα μπορούσε να προκληθεί ίσως παραπάνω φόβος, ναι, και να, κάποια επιπλέον άγχος, κάποια επιπλέον αίσθηση αβεβαιότητας, και πόσο μάλλον αν δώσουμε μια διαστρεβλωμένη, μια ψευδή απάντηση ή αν αποκρύψουμε την αλήθεια, μπορεί φυσικά να έχει κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Ωστόσο, γενικότερα και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, τίποτα δεν είναι καταδικασμένο. Πάντοτε υπάρχει επανορθωτική εμπειρία και ακόμη και αν δώσουμε μια λάθος απάντηση, μπορούμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και να το αναπλαισιώσουμε. Μάλιστα. Για οποιαδήποτε απορία, γενικά οποιοδήποτε επιθυμεί, μέλος οικογένειας μπορεί να μιλήσει μαζί σας, έτσι δεν είναι? Φυσικά, γενικότερα στην παρούσα συνθήκη, στο τώρα, το χαμόγελο του παιδιού και οι άνθρωποι του, τόσο οι εθελοντές όσο και οι εργαζόμενοι, συσκευάζουμε ήδη πρώτης ανάγκης, πάντοτε σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς επίσης και με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ήδη ανάγκες που προορίζονται φυσικά στους πληγέντες σε Τουρκία και Συρία. Στην περίπτωση των Χανίων, όπου αν δεν κάνω λάθος έχετε και την έδρα σας εσείς προσωπικά, πώς μπορεί να σας βρει κάποιος? Φυσικά ο καθένας μπορεί να καλέσει ανά πάσα ώρα και στιγμή, είμαστε μόνιμα διαθέσιμοι στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή ΣΟΣ για τα Παιδιά, στο 1056, προκειμένου να δοθούν και περαιτέρω κατευθυντήριες. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη να ευχηθούμε, καλή συνέχεια, δύσκολη συγκυρία για όλους μας, κυρίως και στο ψυχολογικό κομμάτι, όχι μόνο στο πρακτικό, αλλά και στο ψυχολογικό, και πρέπει να το διαχειριστούμε με προσοχή. Σας ευχαριστώ θερμά.